σύγχρονης τέχνης Κρήτης, μετά από τις εργασίες επέκτασης και πλήρους αναστήλωσή του το 2009, αποτελεί ένα σύγχρονο μουσιακό χώρο υψηλών προδιαγραφών περίπου 1.000 τετραγωνικά μέτρα. Το παλιό ενετικό κτίσμα που αποτέλεσε στις αρχές του 20ου αιώνα έναν από τους πρώτους βιομηχανικούς χώρους του νησιού με το εργοστάσιο Σαπουνιού που φιλοξενούσε μέχρι τη δεκαετία του 70, συμπληρώθηκε από την παλαιά δημοτική πινακοθήκη και το κέντρο σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας. Διαθέτει μία μόνιμη συλλογή περίπου 700 έργων. Πρόκειται για αντιπροσωπευτικά έργα της δουλειάς του Ρεθύμνου καλλιτεχνική Λευτέρη Χανάκη και έργα σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης ελληνικής εικαστικής πραγματικότητας από το 1950 ως σήμερα. Ελετικό λιμάνι φτιάχτηκε από τους Αγγλικούς το 13ο αιώνα. Ο μικρός βενετσιακός λιμενοβραχίωνας με το ψηλό τοίχο κατάφερε με αξιοπρέπεια να αντιμετωπίσει τα γριεμένα κύματα του κουτικού πελάγου. Εντυπωσιάζει η άριστη κατάσταση στην οποία διατηρείται παρόλο που έχουν περάσει τόσοι αιώνες. Στην άκρη του λιμενοβραχιών στέκεται επικλητικά ο φάρος που όμως δεν είναι βενετσιάνικος, αλλά χτίστηκε αργότερα το 1830 όταν η Τούρκη. Φρούριο Φουρτέζα, ο χειρός στα Ιταλικά. Φρουριακή ακρόπολη χτισμένη στο λαφό παλαιόκαστρο, όπου βρισκόταν η αρχαία Ρίθυμνα. Τα τείχη έχουν μήκος 1307 μέτρα. Χτίστηκε από τους Ενετούς το 16ο αιώνα, 1573, πάνω στα Βυζαντινά Ερείπια. Κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς το 1646. Στις αρχές του 20ου αιώνα, πολλά σπίτια χτίστηκαν μέσα στην ακρόπολη. Αυτά κατεδαφίστηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αφήνοντας μόνο μερικά ιστορικά κτίρια μέσα. Μετά την Οθωμανική κατάληψη της πόλης του Ρεθύμνου μετατρέπηκε σε Οθωμανικό δέμενος του Σουλτάνου Ιμπραήμ. Το τζαμί είναι ένα τετράγωνο χτίσμα με επιμελημένο χτίσιμο με πολύ μεγάλο ημισφαιρικό τρούλο και μιναρέα, του οποίου σώζεται σήμερα μόνο η βάση στη δυτική πλευρά.
παλιά πόλη, Παύλα Αξιοθέατα. Κοντά στην παλιά πόλη, με τα γραφικά σοκάκια, με τους κήπους και τα αρώματα, ο επισκέπτης αξίζει να επισκεφτεί. Το μεγαλύτερο φρούριο στην Κρήτη, το μεγαλοπρεπές Φορτέζα, το μικρό ενετικό λιμάνι με το Φάρο, η ενετική Λότζια, η Κρίνη Ρημόδη, η κυρία των Αγγέλων, το νερατζέ Τζαμί, ο ναός του Αγίου. Αυτό που με εντυπωσίασε είναι στο μουσιοτέχνη το δωμάτιο με τον Πολέκη και τον Μαντέ. Και γενικά όλη η δρομή είχε πολύ ενδιαφέρον. Τέλος, Μαρία, θα ήθελα να σε ρωτήσω και εσένα, όπως και τα άλλα κορίτσια, τι σου άρεσε στην εκδρομή αυτή, στην εκπαιδευτική επίσκεψη. Περισσότερο μου άρεσε κυρίως το φρούριο, Φορτέτσα. Με εντυπωσίασε η ενετική αρχιτεκτονική, αλλά επίσης μου άρεσε πολύ και ο ναός που ήταν αφιερωμένο στον Αντώνιο, τον Άγιο. Η Καθολική Άγιο, Εκκλησία. Η Καθολική, ναι. Ίσως επειδή κάνουμε και την Βυζαντινή ιστορία και σχετίζεται η Τέμισσα, να μου προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στη συνέχεια, θα ήθελα να μάθω τι κερδίσατε, τι νομίζετε πως κερδίσατε από αυτή την επίσκεψη και τι θα σας πίνει τελικά. Αυτό που κέρδισε είναι πάρα πολλές θετικές αναμνήσεις. Ήταν όλες πολύ χαρούμενες, κάποια στιγμή το παιδιά. Λοιπόν, εγώ πήρα πολλά ωραία μαθήματα. Αρχικά οι αναμνήσεις είναι υπέροχες. Σίγουρα πήρα μαθήματα πώς να βρίσκω τον δρόμο μου και να μην χάνομαι. Τώρα
ήταν πολλές οι γνώσεις που πήραμε από όλη την διαδικασία, και έμεσες, όχι να τα συμβάσουμε και να τις μάθουμε άλλα βιωματικές. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή εμπειρία, πολλές. Και εμένα, σίγουρα οι αναμνήσεις θα μείνουν για πάντα στο καραμπέλ του μήνου, αλλά επίσης ήταν και ο βομβαρδισμός από πληροφορίες που εντάχθηκαν στον εγκέφαλό μου, αλλά επίσης είδα πολλά πράγματα και από άλλες πραγματικές, όπως είναι ο Καθολικός Ναός που με εντυπωσίασε ιδιαίτερα, που δεν είχε ξαναδεί τέτοιο ναό, μόνο στις ταινίες, αλλά επίσης και το Μουσείο Τέχνης που με εντυπωσίασε απάντηστα. Αυτά κυρίως, επειδή οι πίνακες ήταν φάνταστοι.